καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα το Hellenic Showroom για το κανάλι της Ομογένειας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Εδώ στο Δύο Guest Houses ελπίζουμε ότι θα περάσετε όμορφα, γιατί αυτός είναι ο λόγος που φτιάξαμε ό,τι φτιάξαμε εδώ. Είμαστε στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, μεταξύ Τυρού και Λεωνιδίου. 4 χιλιόμετρα μετά τον Τυρό, 500 μέτρα από τη θάλασσα. Το Δύο Guest Houses απαρτείται από 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες ή ξενώνες, όπως θέλετε. Και μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους και τους καλεσμένους μας όμορφες στιγμές, καλοκαιρινές και χειμωνιάτικες. Πώς προέκυψε η ιδέα αυτή για τους ξενώνες? Η ιδέα προέκυψε στην πορεία του έργου, είναι αλήθεια. Εγώ είμαι μηχανικός, έχω μια καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή και κάποια στιγμή σκέφτηκα να κάνω κάποιο οίκημα που θα φιλοξενήσει και εμάς για τις διακοπές μας ή δεν ξέρεις, καμιά φορά ίσως και για τις μεγαλύτερες ηλικίες, και κάποια κομμάτια, κάποια σπίτια να τα πουλήσω, να τα μοιραστώ, γιατί ήταν και η δουλειά μου. Στην πορεία όμως των ετών, όσο τα φτιάχναμε, αλλάξαμε πορεία πλεύσης και σκέφτηκα να το κάνω έτσι, να το μοιραστώ σε πιο τουριστικό επίπεδο για να μπορέσω να το μοιραστώ και με περισσότερο κόσμο και μπήκα και λίγο σε έναν χώρο που άρχισε ολοένα να μ' αρέσει και πιο πολύ. Όσο τα σχεδίαζα έτσι κι αλλιώς ήταν κάτι το οποίο ήθελα να είναι αυτόνομο, ας το πούμε, παρόλο που σε έναν χώρο έχω φτιάξει 5 κατοικίες. Και το ύφος άλλωστε είναι προσωπικό του κάθε σπιτιού. Ακριβώς. Ήθελα να είναι αυτόνομο. Και μάλιστα θυμάμαι όσο το σχεδίαζα μου λέγανε οι δικοί μου άνθρωποι, μα καλά, τι κάνεις τόσο καιρό, σου παίρνει τόσο. Ναι, τους έλεγα, εγώ θέλω να φτιάξω έναν χώρο όπου να είναι για ανθρώπους που να μην μαλώσουν ποτέ. Ωραία. Να έχουν την ιδιωτικότητά τους, να έχουν τον κήπο τους, να μην βλέπει ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι και για μένα η έννοια του εξοχικού. Αυτό έχει μεταφερθεί σε πιο προσωρινή διαμονή βέβαια και νομίζω ότι το αγαπάει ο κόσμος που έρχεται. Είναι πολύ ήσυχα. Πάρα πολύ όμορφα, αλλά γνωρίζω ότι διοργανώνετε και άλλες δραστηριότητες εδώ. Ναι, προσπαθούμε, γιατί ο τόπος έχει πάρα πολλά πράγματα να δείξει, πέρα από τη θάλασσα, η οποία τους καλοκαιρινούς μήνες είναι γενικά και οι ακτές μας είναι πάρα πολύ όμορφες και το νερό είναι πολύ καθαρό. Είναι ένας τόπος που δεν έχει χαλάσει από επίθεση τουριστικών κατασκευών. Ευτυχώς έχει καταφέρει εδώ ο κόσμος να τον διατηρήσει σε ένα καλό επίπεδο. Πέρα λοιπόν από το μυρτό που έχουμε μπροστά μας και τις υποδομές που έχουμε κατασκευάσει, είναι και χειμωνιάτικος προορισμός. Γιατί είμαστε στις παρυφές του Πάρνωνα. Ο Πάρνωνας είναι περιοχή Natura, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βουνό. Πολλοί κόσμος έρχεται και για να περπατήσει, για να κάνει hiking. Είναι γλυκό το κλίμα και έτσι. Να, είμαστε 1η Δεκεμβρίου και είμαστε έξω. Αυτό συνήθως συνεχίζεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει βαρύ χειμώνα, να το πω. Οπότε ο Πάρνωνας έχει πάρα πολλές ομορφιές και εμείς διοργανώνουμε κυρίως από το εξωτερικό τη δική μας ομορφιά
Και έρχεται κόσμος, τους κανονίζουμε με οδηγούς βουνού, πηγαίνουμε περιπάτους, μπορεί να τους κάνουμε ένα συνδυασμό, επισκεφτούμε κάποια μνημεία αρχαιολογικά, τους κάνουμε... Καλά, είναι προορισμός ο τόπος, γιατί είναι το αναρχητικό πάρκο του Λεωνιδίου, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει, είναι ίσως από τα καλύτερα της Ευρώπης πια, ναι. Βοηθάει πολύ το κλίμα, το χειμώνα. Οπότε έχουμε κυρίως από το εξωτερικό κόσμο που έρχονται και για αυτό το σπορ, αλλά εμάς μας αρέσει να ενισχύσουμε και να δείξουμε και τις άλλες πτυχές του τόπου που είναι πολλές και ωραίες. Κάνουμε και κάποιο γιόγκα στις εγκαταστάσεις πολύ ωραία, κάτω. Πολύ ωραία. Φτιάχνουμε τέτοια πραγματάκια για να περνάει ο κόσμος καλά και να μοιραζόμαστε έτσι τον τόπο και την αγάπη μας για αυτόν. Κάποιος να βγει έξω από αυτό το μικρό παράδεισο που έχετε φτιάξει, πού θα πάει? Έχει πάρα πολλές επιλογές. Εμείς είμαστε εδώ τώρα, δηλαδή σε ακτίνα, είμαστε 4 χιλιόμετρα από τον Τυρό. Ο Τυρός είναι μια κομμόπολη, ας το πούμε, με πληθώρα επιλογών. Και ο Πάνω Τυρός είναι πάρα πολύ όμορφος, γιατί είναι σε ύψωμα και έχει θέα όλο το λιμάνι και τη θάλασσα και όλα τα... αλλά και η παραλία του. Έχει πολλές επιλογές γευστικές, να κολυμπήσει, παραλίες εξαιρετικές, το καλοκαίρι, να περπατήσει επάνω, είναι τα χωριά, πάρα πολλά χωριά ορεινά έχει επίσης. Έχει βουνεί στις διαδρομές, όντως. Με εξαιρετικές και διαδρομές trekking και γευστικές απολαύσεις και θα βρει κάποιους παραδοσιακά προϊόντα και... φρέσκα προϊόντα, είτε σε κρέας είναι αυτό, είτε σε ψάρι, που πολλοί το επιζητούν και αυτό. Παράλληλα, έχουν και τη δυνατότητα, δηλαδή τέτοια εποχή, ξέρετε, μαζεύουμε τις ελιές εδώ. Ναι. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και τους φέρνουμε αναδιαστήματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Activities σε θαλάσσια σπορ και τέτοια είναι τα εύκολα. Αυτά βρίσκονται το καλοκαίρι. Το Λεωνίδιο είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γραφικό. Τα Πούληθρα αμέσως μετά από το Λεωνίδιο είναι ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο παραθαλάσσιο χωριό. Οι παραλίες είναι φιόρδη περιοχή. Όλη η διαδρομή, αν παρατηρήσετε, από το Άργος και μετά, θεωρείται ότι είναι στους μπλε οδηγούς χαρακτηρισμένοι από τις ωραιότερες των Βαλκανίων. Είναι αυτός ο συνδυασμός πράσινου και θάλασσας, η φύση η οποία δεν είναι πολύ συνηθισμένη, είναι λίγο πιο χελιές, χαρουπιές, δεν είναι πεύκο, αλλά νομίζω ότι έχει μια δική του ομορφιά. Και έτσι αυτό το φιόρδο αποτυπώνεται και στις παραλίες του. Η Σαμπατική είναι το επόμενο λιμανάκι εδώ, το Λιβάδι. Το Πάσχα στην περιοχή είναι ξακουστό. Ξεκινάμε από το Λεωνίδιο, το οποίο γιορτάζεται από πολλά χρόνια με τα φημισμένα, τα ξακουστά, τα αερόστατα, τα αυτοσχέδια που αφήνουν την ημέρα της Ανάστασης, το οποίο είναι το αποκορύφωμα βέβαια των εορτασμών, διότι οι εορτασμοί είναι όλες οι μέρες, όλες, από τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, το Πάσχα, έχει πάρα πολλά δρόμενα τα οποία είναι εξαιρετικά. Επίσης και στον Τυρό
γιορτάζεται εξαιρετικά το Πάσχα. Οπότε είναι αλήθεια ότι οι επισκέπτες δεν ξέρουν πού να πρωτοπάνε και τι να πρωτοδιαλέξουν. Και είναι τον Ιούδα μέσα στη θάλασσα, την Μεγάλη Παρασκευή έχουν φαναράκια για τις ψυχές των ναυτικών, γιατί εδώ ο τόπος ήταν ναυτικός και υπάρχουν πολλοί ναυτικοί. Από το Μάιο και μετά έχουμε αθλητικά δρόμενα, το Τυρό Ζαράν που λαμβάνει χώρα στον Τυρό με τρίαθλο που κάνουν ποδηλασία, έρχονται από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό και λαμβάνουν μέρος σε αυτούς τους αγώνες. Και έχει και διάφορα πολιτιστικά δρόμενα. Και μετά είναι η Μελιτζάνα η Τσακόνικη, η οποία είναι προϊόν ονομαστικής προέλευσης, γνωστή σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο νομίζω, για την οποία κάνουμε δύο γιορτές το χρόνο. Και οι δύο είναι το καλοκαίρι. Η μία είναι το Μελιτζάζ, ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο, είναι θεματικό. Και τη μία φορά έχει να κάνει με την Αργεντινή, την άλλη φορά δεν ξέρουμε φέτος τι θα γίνει, κάθε χρόνο αλλάζει, με πολλά πολιτιστικά δρόμενα και συναυλίες, πολλά ωραία πράγματα. Μετά είναι η γιορτή της Μελιτζάνας τέλος του καλοκαιριού. Όλο το καλοκαίρι έχουν πανηγύρια στα χωριά ανάλογα με τις ξέρετε, με τους Αγίους που γιορτάζουν. Η γιορτή του ψαρά γιορτάζεται στα Πούληθρα και στον Τυρό τέλος Αυγούστου συνήθως. Στα Πελετά η γιορτή του κρασιού μέσα Αυγούστου. Γενικά έχουμε πολύ καλή διάθεση, διοργανώνουμε πολλές γιορτές. Και μετά βεβαίως όταν ξεκινάει ο Τρίγος και αρχίζουν άλλου είδους εκδηλώσεις, όπως σας είπα και νωρίτερα, αναφορικά με τις μοιραζόμαστε και τις αργοροτικές μας εργασίες με τους ανθρώπους που θέλουν να λάβουν μέρος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και όλες αυτές τις μέρες. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ξανάρθετε. Ευχαριστούμε το Hellenic GR και το Hellenic Showroom για την παρουσία του εδώ. Είναι αλήθεια ότι θέλαμε πολύ να μας επισκεφτείτε. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει να μοιραστούμε αυτές τις στιγμές με τους Έλληνες της Ομογένειας, με τους ανθρώπους που δεν έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε εμείς καθημερινά. Και θα χαρούμε πολύ να μας έρθουν και να τους ξεναγήσουμε και να τους περιποιηθούμε.